Στο κόκκινο παραμένει το σύστημα υγείας. 25 υγειονομικοί είναι θετικοί στον κορονοϊό στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ από την αρχή της πανδημίας υπήρχαν 50 κρούσματα στο προσωπικό του νοσοκομείου. Ναι, όπως και σε όλες τις άλλες δομές, έτσι και στο νοσοκομείο, είχαμε κάποια κρούσματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Είχαμε γύρω στα 25 κρούσματα συναδέλφων από το προσωπικό. Συνολικά από τις αρχές της πανδημίας είχαμε 50 συναδέλφους οι οποίοι είχαν νοσήσει. Δυστυχώς χάσαμε τρεις χάσανε την μάχη με τη ζωή. Πολύ δυσάρεστο γεγονός αυτό. Ενώ ένας ακόμη συνεχίζει να είναι διασωληνωμένος. Από τους οποίους 50 οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει πλέον στις εργασίες τους. Εξαιτίας τώρα των κρουσμάτων που είχαμε την προηγούμενη δύο εβδομάδες. Χθες και σήμερα το εργαστήριο αναλώθηκε κυρίως στην εξέταση, στην εκδηλάτηση κυρίως του προσωπικού. Πάνω από το 40% των τεστ αφορούσαν το εκδηλάτηση του προσωπικού και των ατόμων που βρέθηκαν γύρω τους. Ενώ τα υπόλοιπα 30% ήταν από τα πνευματικών των περιστατικών και οι υπόλοιποι ήταν νοσηλευόμενοι και προηχειρητικοί έλεγχοι. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που φταίει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και υπάρχει αυτή η δυσκολία? Και ξέρετε, πάντα το πρώτο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι τι γίνεται στο νοσοκομείο, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά της υγείας. Ακριβώς όπως το είπατε. Στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, ειδικά τις προηγούμενες εβδομάδες, είχε νοσηλεύσει και νοσηλεύει ένα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Καταλαβαίνετε ότι η συγκέντρωση όλων των ασθενών είναι σε ένα κτίριο. Φυσικά υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις απομόνωσης, όπως και η χρήση όλων των ατομικών μέτρων προστασίας από το προσωπικό. Αλλά δεν πάβει να είναι να υπάρχουν κρούσματα και άτομα τα οποία μπαίνουν και βγαίνουν κάθε μέρα στο νοσοκομείο, έχουν έναν κοινωνικό περίγυρο, υπάρχει διασπορά στην πόλη αυτή τη στιγμή και έτσι κάποια κρούσματα μπορεί να είναι εισαγόμενα από το νοσοκομείο, όπως και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση κάποιας διασποράς από τον ίδιο το νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, ο Ιωάννης Νικολόπουλος, εντατικολόγος και διευθυντής μονάδας εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία, τονίζει ότι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου δεν προσβλήθηκε κανένας από κορονοϊό. Είχατε συνεργάτες οι οποίοι έχουν προσβληθεί από κορονοϊό? Είχατε απώλειες εσωτερικές? Ευτυχώς όχι. Δεν είχατε. Ευτυχώς όχι. Έχουμε κάνει τεστ πρόσφατα, μάλιστα πριν μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, και ήμασταν όλοι αρνητικοί. Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Νικολόπουλε, διότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα, ξέρετε. Και όμως εδώ βλέπουμε κάτι το πολύ θαυμάσιο. Τα κάστρα να μην πέφτουν από μέσα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μην πέσουν και από έξω. Πρέπει να αυξηθεί η ενίσχυση από την ηλικία. Την ώρα που ο αριθμός των κρουσμάτων φαίνεται να έχει σταθερή μείωση, ο αριθμός των διασωληνωμένων και των θανάτων παραμένει ψηλός. Η διασωλήνωση πρέπει να γίνεται τη σωστή στιγμή, σύμφωνα με τον κύριο Νικολόπουλο, για να μπορούν οι ασθενείς να ανταπεξέλθουν. Δεν είναι απλή η απόφαση το ότι δεν τον διασωληνώνω, τον αφήνω να φτάσει μέχρι εκεί που αντέχει, ή το αντίθετο, τον διασωληνώνω πολύ γρήγορα για να προλάβω. Θέλει κάθε φορά μία αξιολόγηση έτσι κάποιων παραμέτρων και βασικά σας λέω ότι η προσωπική μου άποψη είναι η αντίθετη. Δηλαδή να προβλέψεις όσο γίνεται νωρίτερα ότι ο ασθενής αυτός δεν θα αποφύγει τελικά μετά από μία, δύο, τρεις μέρες την διασωλήνωση και να την κάνεις έγκαιρα και να τηρήσεις όλες τις προϋποθέσεις ώστε από τη μηχανική αναπνοή και από την καταστολή να βγει το γρηγορότερο. Ο εντατικολόγος κάνει έκκληση στους πολίτες να σταθούν δίπλα στις μονάδες εντατικής θεραπείας με υλικά αγαθά, αλλά και να ενισχύσουν ιδιώτες γιατροί το σύστημα υγείας. Αν μας ακούει κάποιος που έχει τη δυνατότητα να μας υποστηρίξει στις μονάδες εντατικής θεραπείας με οποιοδήποτε τρόπο και ειδικά όσον αφορά το έμψυχο υλικό,
Κάνω έκκληση να μας βοηθήσει, να μας υποστηρίξει. Η αυτοθυσία που δείχνει το προσωπικό, ο ηρωισμός, η εργατικότητα, η ταχύτητα, η εγρήγορση που δείχνει το προσωπικό θα χάσουν την αξία τους αν δεν υποστηριχθούν από όλους τους άλλους βοηθητικούς παράγοντες.